Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτή την υπόθεση. Καταρχήν υπάρχει η πλευρά της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί πάση θυσία να πάει τη συζήτηση εκεί που θέλει η ίδια. Ναι. Δηλαδή τώρα αξιοποιεί την απόδραση του ξηρού, απόδραση εντός εισαγωγικών, ναι, ήταν σε άδεια, για να ανοίξει μία ατζέντα, την οποία δεν την ακούμε για πρώτη φορά, όπου εκεί καταχαιριάζει τον ΣΥΡΙΖΑ, ονοματίζει στελέχη και λέει αυτά τα ανατριχιαστικά πράγματα. Ναι. Όπως ανατριχιαστικό είναι να ενοχοποιείς κάποιον ο οποίος ήταν μάρτυρας σε μία δίκη. Ναι. Όπως ανατριχιαστικό είναι την προσωπική στάση και επιλογή κάποιου να είναι μάρτυρας να την θεωρεί συλλογική απόφαση του χώρου και δι' αυτού να συνάγει, ας πούμε, το συμπέρασμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει με την τρομοκρατία. Δεν τα έχουμε ακούσει για πρώτη φορά. Ναι. Αλλά, και τους δικηγόρους επίσης. Και τους δικηγόρους. Ναι. Σου θυμίζω ότι διαγράψαν έναν δικηγόρο προσφάτως επειδή ανέλαβε τους Χρυσαυγίτες. Ναι, όλα αυτά τα οποία μπορεί να ακουγόντουσαν και σε άλλες εποχές, σήμερα αποτελούν τον κεντρικό, τον κυρίαρχο λόγο του κυβερνητικού κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο. Και εδώ κανείς βάζει το ερώτημα, αυτοί όλοι οι τύποι, τι είδους μοντέλο κοινωνίας έχουν στο μυαλό τους, πώς φαντάζονται να γίνονται οι δίκες? Πρέπει να ξαναγράψουμε αυτό που λέμε νομικό πολιτισμό από την αρχή? Ναι. Στην δικιά τους αντίληψη, κάποιος ο οποίος διαπράττει ένα έγκλημα, έτσι, δεν εξετάζουμε τα κίνητρα, το υπόβαθρο αυτής της υπόθεσης? Ναι. Και το συζήταγα αυτό σε ένα από τα πάνελ που βρέθηκα, την φοβερή εμπειρία, ναι, που τις τελευταίες μέρες έχουμε υποστεί. Και τους έλεγα, βεβαίως, εγκληματικές πράξεις των μελών της 17 Νοέμβρη. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο. Προφανώς δεν ενστερνίζομαι την άποψη των αγωνιστών, ας πούμε, των δικαιωμάτων της κοινωνίας ή όπως αλλιώς αυτοπροσδιορίζονται, αλλά δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο, όπως κατά τη στοιχεία και με τη Χρυσή Αυγή δεν μπορώ να το παραγνωρίσω. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Οι άνθρωποι, οι Χρυσαυγίτες, δεν είναι απλώς εγκληματίες. Το έδαφος που πατάνε είναι το απεχθές έδαφος της κοσμοθεωρίας του ναζισμού και του φασισμού. Ναι. Τα λέω αυτά διότι ενώ είναι πολύ απλά, νομίζω ότι είναι κεκτημένο στην πολιτική ζωή του τόπου, τώρα πλέον από το κυβερνητικό κόμμα αμφισβητώνται. Ναι. Έτσι, και έχουμε προσεγγίσεις οι οποίες σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Εντάξει, αυτό αυτή όμως... λοιπόν είναι, ναι, μία πλευρά. Ναι, ναι. Έτσι, και η προσπάθεια επικοινωνιακή της Νέας Δημοκρατίας να αποδράσει από το έδαφος των πραγματικών προβλημάτων. Αντί κύριοι λοιπόν να συζητάμε για τους εξοπλισμούς, για τον Τοπούλογλου και για το ΤΑΦΤΑΦ, ναι, δηλαδή τις βασικές πλευρές ενός συστήματος διαφθοράς και διαπλοκής, το οποίο το υπηρέτησαν όλοι αυτοί, πότε η Νέα Δημοκρατία, πότε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα συζητήσουμε, ας πούμε, και το θέμα της τρομοκρατίας. Ναι. Το ενθαρρυντικό ποιο είναι? Ότι έχουμε μια κοινωνία που, όπως αποτυπώνεται η γνώμη της και οι διαθέσεις της στις δημοσκοπήσεις, το θέμα της τρομοκρατίας το θεωρεί τελευταίο ή προτελευταίο. Και αυτό είναι καλό. Ναι. Άρα λοιπόν πέφτουν στο κενό. Η άλλη πλευρά είναι τι κάνουμε εμείς. Ναι. Τι κάνουμε εμείς ως κόμμα, ως κοινοβουλευτική ομάδα, ως στελέχη. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι υπάρχουν συμπεριφορές, μιλάω γενικά, θα έρθω και στο ειδικό, ναι, που πολλές φορές υποτιμούν το αντίπαλο, ναι, πολλές φορές δεν έχουν καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε έναν ανοιχτό πόλεμο, ακήρυκτο πόλεμο, μπροστά στο ενδεχόμενο η αριστερά για πρώτη φορά να βρεθεί στα πράγματα. Συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από μια ελαφρότητα. Υπάρχουν όμως και συμπεριφορές οι οποίες υποτιμούν την συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και μας κάνουν και εμάς να αισθανόμαστε άσχημα, ναι, πως κατ' επανάληψη, για παράδειγμα, ο Πέτρος ο Τατσόπουλος σε κορυφαία ζητήματα που έχουν να κάνουν με πλευρές της πολιτικής μας διαφοροποιείται. Ναι. Αυτό έχει κάποια όρια. Δεν είναι το δικαίωμα του να εκφράζω τη γνώμη μου. Ναι. Και δημόσια, το οποίο το έχουμε κατοχυρωμένο στη δικιά μας αριστερά. Εσύ θεωρείς ότι είναι άποψη, ότι είναι πολιτική άποψη διαφορετική ή ότι είναι απλώς ένας πριμαντονισμός, ας πούμε, ο οποίος οθεί, ναι, την κατάσταση? Αντικειμενικά όμως πώς λειτουργεί? Ναι. Έτσι, δεν υπάρχει και αυτό τελικά το σε, ναι, τελική ανάλυση το ερώτημα. Ναι. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να μπω, ας πούμε, σε αυτή την αξιολόγηση, αν είναι αυτό που λες. Ναι. Αν μια αυτοαναρκωτικότητα, ας πούμε, και αν
τέλος πάντων, αρέσκεται στο να ακούει ο ίδιος τον εαυτό του και να το βλέπει και το απόγευμα, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Ναι. Αυτό είναι η μία πλευρά. Εδώ όμως υπάρχει και υποστήριξη συγκεκριμένων θέσεων. Μπορείς λοιπόν αυτή τη στιγμή να παίζεις στο θέμα της τρομοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Και να αναφέρεσαι σε συντρόφου σου. Ότι και αυτός, και να ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Είναι υπέρ των θέσεων της 17 Νοέμβρη και τέτοια. Τι πράγματα είναι αυτά δηλαδή? Μάλιστα. Πού σταματάει πλέον αυτό το όριο της, όχι της δυνατότητας έκφρασης, η δυνατότητα έκφρασης υπάρχει πάντοτε, αλλά της πολιτικής άποψης, ναι, που σε καθιστά μέλος μιας συλλογικότητας. Ναι. Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά. Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής. Όχι, θα το θέσω, δεν είναι ερώτημα, είναι όμως αγωνία την οποία θα στην πω για να κάνεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι το ζήτημα το συγκεκριμένο, αλλά από ένα σημείο και μετά δημιουργείται θέμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή, αν αύριο δημιουργηθεί το θέμα Β, να έχω εγώ στο μυαλό μου τι θα πει ο καθένας στο Βήμα FM και σε διάφορα και θα μου δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτό? Ακριβώς υπάρχει. Ναι. Και θα έλεγα ότι εάν κάποιοι, ας πούμε, εμφανίζονται ως εύκολη λία στον αντίπαλο, φαντάζομαι ότι τη συνταγή την ξέρει ο αντίπαλος. Μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, 10 μέρες τις εκλογές, να βγάλουμε τον Α, τον Β, για να μπορέσουμε, ας πούμε, να πάμε τη συζήτηση εκεί που θέλουμε. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ερώτημα τώρα, παραπέρα. Πάμε στα βασικά πολιτικά. Θέλω να μου πεις την άποψη που υπάρχει γύρω από την πολιτική διάσταση του ταχυδρομικού ταμευτηρίου. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι ψύχρεμη τώρα πάνω σε αυτό. Προς το παρόν, τουλάχιστον θέλει να εμφανίζεται έτσι. Θεωρείς ότι θα υπάρξει πολιτικό κόστος από όλη αυτή την υπόθεση? Αναμφίβολα υπάρχει πολιτικό κόστος. Υπάρχει πολιτικό κόστος, διότι όπως λέγαμε και λίγο πριν, εδώ πέρα είναι ορατές πλέον, γνωστές, αλλά πλέον είναι εξόφθαλμες, οι πλευρές ενός συστήματος διαπλοκής και διαφθοράς. Ναι. Εδώ τίθεται συγκεκριμένα ερωτήματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι τις διοικήσεις του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου τις διορίζουν η εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι. Άρα είναι οι άνθρωποι τους. Ναι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν όροι που δίνεται ένα δάνειο σε μια επιχείρηση. Και μάλιστα αυτοί οι όροι είναι σκληροί για τους μικροεπιχειρηματίες και για τους αυτοαπασχολούμενους. Βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας είναι υπερχρεωμένο και δεν έχει να χάσει σπίτια, και βλέπουμε την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι να διαχειρίζονται τις καταθέσεις των Ελλήνων των πολιτών, λες και είναι αυτά που τους άφησε ο μπαμπάς τους. Ότι κατεβαίνουν κάτω στο υπόγειο, ανοίγουν το σεντούκι και μοιράζουν χρήματα. Ναι. Τόσο απλά. Και υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος? Ελεγκτικός ρόλος υπάρχει της Τράπεζας της Ελλάδος? Η Τράπεζα της Ελλάδος ισχυρίζεται ότι αυτή έχει κινήσει τη διαδικασία για το ταμευτήριο. Too late for tears. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω εάν πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε ένα δρόμο πραγματικής εξυγίανσης ή βρισκόμαστε μέσα από καραμπόλες στην αποσύνθεση αυτού του φαύλου συστήματος διαπλοκής και διαφθοράς που υπηρέτησε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Καλό είναι η δικαιοσύνη να αφαιθεί και να ενθαρρυνθεί να κάνει τη δουλειά της. Με τις υπόλοιπες τράπεζες για τις οποίες δεν γίνεται λόγος? Και ένας αστερίσκος. Ναι. Ότι αυτά συμβαίνουν, ναι, μέσα σε αυτές τις σημερινές συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης και ύστερα από την παρουσία της BlackRock, η οποία πλέον έχει την πραγματική εικόνα, την οποία δεν την ξέρουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι που συζητάμε, ναι, για το πώς δοθήκαν δάνεια, τι κόκκινα δάνεια υπάρχουν και αν υπήρξαν τέτοιου είδους θαλασσοδάνεια. Μάλιστα. Και αυτό βεβαίως, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, όπως όλοι μυριζόμαστε και γνωρίζουμε σε ένα βαθμό, ισχύει και για άλλες τράπεζες. Μάλιστα. Ωραία. Θα κληθείτε να τις διαχειριστείτε, έχει υπόψη, αν όλα πάνε καλά, για να δούμε τι θα γίνει. Ερώτηση, ναι, για την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Θες να μείνουμε σε αυτό ή θες να πάρουμε? Όχι, όχι. Α, ναι. Ερώτηση για την Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται από χθες να διαμορφώνεται μια γραμμή η οποία πάει να εκμεταλλευτεί την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από τις τελετές έναρξης, και η οποία είναι ότι στις ευρωεκλογές ή ψηφίζεται Σαμαρά και Ευρώπη ή ψηφίζεται για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη. Θεωρείς ότι θα περπατήσει αυτό, θα πιάσει αυτό το επιχείρημα? Αυτό είναι το ξαναζεσταμένο φαΐ του ευρώ ή δραχμή των προηγούμενων εκλογών. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Σαμαράς περίμενε να του πει ο Τσίπρας ότι δεν θα έρθω για να ανακαλύψει αυτή τη δραχμή.
Ναι. Φαντάζομαι τον λόγο τον είχε γράψει πριν καταλάβει αν θα παραστεί ο Τσίπρας ή όχι. Ναι. Και είναι ένα δίλημα το οποίο μπορεί να βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να πιάσει την πραγματική αντίθεση. Το πραγματικό δίλημα είναι το ποια Ευρώπη θέλουμε. Αυτό δηλαδή, ναι, το οποίο σχετίζεται και με το μέλλον της Ευρώπης και με την δυνατότητα του να υπάρχει τις επόμενες. Το επόμενο διάστημα. Βλέπουμε όμως ότι ξαναμαζεύεται αυτό το μετωπάκι το οποίο είχε φτιαχτεί στις δεύτερες εκλογές για να αποτρέψει νίκη του ΣΥΡΙΖΑ πέρσι. Δηλαδή και ο Μπαρόζο είπε ότι παιδιά προσέξτε τι θα ψηφίσετε. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γερμανός που ήρθε, είπε ότι πάρτε το χαμπάρι, ότι μόνο με σκληρή δουλειά και αυτά που λένε γενικά. Ότι δεν υπάρχει δημοσιεύματα στην εναλλακτική κλπ. Και δημοσιεύματα, ναι, υπάρχουν και προσπάθεια διαμόρφωσης της κοινής γνώμης εδώ πέρα από αυτούς όλους τους εξωθεσμικούς ή εν πάση περιπτώσει έξω. Εθνικούς παράγοντες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι βέβαιο αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχει αυτό που λέμε πολιτικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, έχει προχωρήσει. Ναι. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να προσδιορίσουν αυτοί τα διλήμματα στο βαθμό που θέλουν. Θεωρείς ότι σε αυτό λειτουργεί και η υποψηφιότητα Τσίπρα για την Προεδρία της Κομισιόν? Ασφαλώς το θεωρώ και αυτό μάλιστα είναι και η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι εσείς ως αντιθεσμικοί στρέφετε την πλάτη σας απέναντι στην Ευρώπη, τους θεσμούς της κτλ. Ο Τσίπρας ήδη ξεκινάει μέσα από τον Ιανουάριο μια πολύ μεγάλη περιοδία στις χώρες της Ευρώπης όπου με λυσαλαίο θα έλεγα τρόπο θα υπερασπιστεί ένα εναλλακτικό σχέδιο για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Εκεί πέρα πλέον ο καθένας θα αναμετρηθεί με το τι υποστηρίζει. Και όπως είπε και ο Σαμαράς χθες στην επίσκεψη που είχε, αν δεν κάνω λάθος, στην Ακρόπολη, δεν μιλάνε. Τα λόγια μιλάνε και τα έργα. Και για, ναι, τα έργα θα κρυθεί ο Σαμαράς και για το σχέδιο το εναλλακτικό που θα καταθέσει θα κρυθεί ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, σωστό. Αυτή η υποψηφιότητα πιστεύεις ότι διεμβολίζει και άλλους χώρους πέραν της αριστεράς? Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, και κάποιες δυνάμεις που κινούνται στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία, κάτι που θα συγκλίνουν προς τις θέσεις της υποψηφιότητας Τσίπρα? Πριν σου απαντήσω, σου υπενθυμίζω μια δήλωση που έκανε ο Σβόμποντα χθες, προχθές, σε σχέση με την Τρόικα και το μέλλον που θα πρέπει να έχει. Και είπε, ναι, χαρακτηριστικά ότι πρέπει να ιτηθεί. Ναι. Άρα νομίζω ότι και από άλλους χώρους σήμερα υπάρχουν προβληματισμοί οι οποίοι δεν ταυτίζονται με τους δικούς μας αλλά συναντιόνται έτσι με τους δικούς μας. Νομίζω όμως ότι η δύναμη αυτή τη στιγμή της υποψηφιότητας Τσίπρα είναι ένα πολιτικό σχέδιο και ένας πολιτικός λόγος όπου έρχεται να απαντήσει στις ανάγκες της κοινωνίας και βασίζεται πλέον στην ίδια την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Mm. Όταν δηλαδή η ύφεση γενικώς παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά είναι πρώτων μπυλών και εκεί που μέχρι πρότινος υπήρχαν υγιείς οικονομίες, όταν η ανεργία είναι το επαρθμόν ένα πρόβλημα στην Ευρώπη σήμερα, όταν το κοινωνικό κράτος συρρυκνώνεται, τότε ο λόγος νομίζω ο δικός μας είναι τόσο πραγματικός, απαντάει στο τόσο καθημερινά προβλήματα που αυτή είναι η βασική του δύναμη. Άρα με αυτή την έννοια το πρώτο που οικοδομεί είναι κοινωνικές συμμαχίες. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση κύριε Σκουρλέτη, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Θα υπάρξουν πολιτικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της ελληνικής προεδρίας που να αναδεικνύουν τα ζητήματα της κρίσης κλπ? Νομίζω ότι επειδή ακριβώς ταυτίζεται με αυτό που είπαμε πριν από λίγο, με την έναρξη της προεκλογικής περίοδου για τις ευρωεκλογές, αυτή η ελληνική προεδρία θα είναι περισσότερο ευρωπαϊκή παρά ποτέ άλλοτε. Ναι. Και θα έχουμε μάλιστα και ευρωεκλογές, οι οποίες θα είναι ελληνοκεντρικές, με την έννοια ότι η εμπειρία από την ακραία εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών, από το πείραμα που ζήσαμε και ζούμε όλοι στην Ελλάδα, θα είναι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης αυτές τις ευρωεκλογές. Έγινε, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκουρλέτη, καλή συνέχεια.